σιγά. Και θέλουμε πρώτα, πριν υποδεχτούμε την καλεσμένη μας που την έχουμε σε Skype, θέλουμε να δούμε μία σκηνή η οποία προκάλεσε πολλά ερωτηματικά και πολύ suspense. Τι έχεις ρε μάνα? Το κορίτσι έπαθε σοκ. Κάτι της είπε ο Μανολάκης και έπαθε σοκ. Τώρα θα μας τα πει όλα με το νί και με το σίγμα, χαρτί και καλαμάρι. Η Ευθαλία Παπακώστα είναι μαζί μας, η κλέρη του σασμού. Ευθαλία μας, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι όμορφη που είσαι, φτού σου κορίτσι μου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Δεν έφυγες τριμεράκι εσύ, ούτε εμείς, ένα πράγμα περίεργο. Κοίτα να δεις, τι σύμπτωση, εσύ εδώ. Και εσείς εδώ, επαγγελματικά, άμα κάνεις καριέρα. Άμα κάνεις καριέρα, Ευθαλία μου, πρέπει να είσαι εδώ. Πρέπει να είσαι εδώ. Λοιπόν, αυτή η σκηνή, ένα μικρό κομμάτι της σκηνής που είδαμε τώρα μαζί με τους τηλεθεατές μας, ένα μικρό κομμάτι υπάρχει στο τρέλερ, όμως εμείς την είδαμε ολόκληρη τώρα την σκηνή, όπου σου ψιθυρίζει ο Μανώλης κάτι, προφανώς σοκάρεσε, οπότε υποθέτουμε ότι σου είπε ποιος σκότωσε το Στεφανή. Ήρεμα ρωτάμε. Δεν είμαστε κουτσομπόλοι, είμαστε περιέργεια. Ήρεμα ρωτάμε, ναι, που λέει και ο Παναγιώτης. Λέτε υποθέτετε, δεν με ρωτάτε κάτι. Υποθέτε. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Σε ρωτάμε. Τι σου είπε? ναι, μου αποκάλυψε το ότι έχει δει. Όχι, στο να κάνει το σωστό. Και αυτό που τη νοιάζει πιο πολύ επίσης, νομίζω, είναι και ο Μανώλης. Θέλει να το νιώσει καλά και να το νιώσει ξαλαφρωμένο. Οπότε θα τον σπρώξει στο να πάει να πει όλα αυτά. Και κάτι εκεί θα γίνει, κάτι δεν θα πάει πολύ καλά. Όπα. Πάλι! Θα συγκρουστούν ή δεν θα το πει τελικά, θα διστάσει? Θα φτάσει στο σημείο να το πει και εκεί κάτι θα γίνει. Ωχ, θα έχουμε ράβαλα. Αυτός ο σασμός δεν μας αφήνει και σε ησυχία. Δηλαδή, μόλις πας να πεις δόξα τω Θεώ, πέφτεις πάλι στο αμάν Παναγία μου. Μα τον λένε σασμό και μόνο σασμό δεν είναι. Ναι, πραγματικά. Ξέρω, το λέω, τι να κάνω. Εσύ πάντως είσαι από τα πολύ ωραία νέα πρόσωπα που προσθέθηκαν στο cast. Από την πρώτη κιόλας στιγμή μπήκε στις καρδιές μας. Σε απολαμβάνουμε πραγματικά. Θέλω να μου πεις εσύ πώς τα βιώνεις, τα καθημερινά γυρίσματα, πώς βιώνεις την σύμπραξή σου με όλους τους υπόλοιπους, γιατί παίζεις και με πολύ δυνατά ονόματα. Mm-hmm. Μπορώ να κάνω μια μικρή παρένθεση? Φυσικά, πολλές. Ήμουν ερωτευμένη με το Γιάννη Σαβιδάκη. Δηλαδή έβλεπα τώρα το βίντεο και τον είχα πετύχει σε ένα opening μιας γκαλερί. Ήμουνα 6 χρονών, 7. Ναι. Και με αφήσανε να του κάνω tour της έκθεσης και ήμουν ερωτευμένη, έλειωνα. Δεν το είχαμε δει να έχετε αυτό. Ήσουν τόσο μικρούλα, Ναι. Ήσουν μικρούλα πολύ. Φαντάζομαι ότι αν μας βλέπει τώρα ο Γιάννης θα χαρεί πάρα πολύ που το ακούει, γιατί εντάξει. Είναι ωραίο πράγμα να ακούς τέτοια πράγματα. Ήταν φοβερό. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι και πολύ γλυκό παιδί, να ξέρεις, και πάρα πολύ έξυπνος. Πάρα πολύ έξυπνος. Από τους Μα γι' αυτό τι ήμουνα κι εγώ, δεν ήμουν, ήξερα τι διάλεγα. Από μικρή. Μπράβο. Ωραία, όσο για τα γυρίσματα, η αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι, μου πες το hands free, μισό λεπτό. Με βεβαίως περιμένουμε. Εν τω μεταξύ δεν είχα και βγήκα στην γειτονιά για να ρωτήσω τους γείτονες ποιος θα μου δώσει ακουστικά. Φανταστική. Αλήθεια, ναι. Είσαι πολύ φίλη μας, να ξέρεις, ναι. Είσαι πολύ φίλη μας, είσαι, ναι. Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία. Κυλάνε πολύ, δεν θέλω να μην πω εύκολα τα γυρίσματα, αλλά πολύ ομαλά. Δηλαδή, επειδή έχω μάθει μέσα σε ρυθμούς θεάτρου και κινηματογράφου, που μπαίνεις πολύ βαθιά και πάρα πολλές πρόβες και πάρα πολλή δουλειά, ο σασμός έχει άλλο ρυθμό. Δηλαδή, βρίσκεις αυτό που είναι, βρίσκεις το χαρακτήρα σου και κάπως σε πάει μετά σκηνή προς σκηνή. Έχει άλλο ρυθμό και για μένα είναι μεγάλη απόλαυση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το ότι υποδίεσαι την τυφλή σε δυσκόλεψε, δηλαδή χρειάστηκε κάτι να παρακολουθήσεις, να επισκεφθείς τους ανθρώπους που δεν βλέπουν για να δεις πώς να κάνεις και εσύ την ηρωίδα. Ναι, ναι. Είχα μια εμπειρία γιατί έπαιξα άτομα με αναπηρία, με βαρικοΐα για μια ταινία πέρσι. Οπότε είχα αυτή την εμπειρία του να βρεθώ με κάποιο άτομο που έχει την αναπηρία αυτή και να με βάλει λίγο στον κόσμο του σιγά-σιγά. Και έγινε πάλι αυτό με την Καρολίνα Πελενδρίτου και περάσαμε χρόνο μαζί και πήγα και σπίτι της και η οποία είναι γλυκύτατη. Ναι.
και γίναμε και φίλες, θέλω να πιστεύω. Και βασικά βασίσαμε τον χαρακτήρα πάνω της, το οποίο βγάζει... Είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρω ότι εκπροσωπώ ένα πολύ συγκεκριμένο άτομο με πολύ συγκεκριμένη ιστορία μέσα σε μια σειρά που είναι τόσο γνωστή και πάει τόσο καλά. Και γι' αυτό το διάλεξα κιόλας. Μου έδωσε μια πρόκληση παραπάνω και αυτό με ενδιαφέρει όταν κάνω κάτι. Ευθαλία, από ό,τι ξέρω, ο Σασμός θα συνεχιστεί και θα έχει και δεύτερο κύκλο. Πάει για, για season 2, όπως λέμε και εμείς. Ναι. Στην πατρίδα μου, στα Πάμφυλλα. Την Κλέρι θα τη δούμε στη δεύτερη σεζόν, ελπίζω ναι, γιατί πολλά ξέρει, γι' αυτό το ρωτώ με λίγο φόβο. Αυτό το συζητήσαμε, με κάλεσαν δηλαδή και το συζητάμε, είναι θέμα σεναριακό. Είναι και εγώ δηλαδή, η απάντησή μου είναι το ότι θέλω να είμαι από τη στιγμή που έχει νόημα να είμαι στην σειρά. Δηλαδή, να συνεχίσει η πορεία της, να έχει κάποιο σκοπό μέσα σε αυτό, οπότε... Είναι σε συζητήσεις τώρα, ανάλογα το σενάριο. Ήρεμα με το Μανολάκι, λαού λαού, μην κάνετε τίποτα προκλητικό και φάμε κανένα κεφάλι. Τι θέλουμε και στην αλλά το love story να συνεχίσει ωραία θέλουμε, δεν είναι. Θέλουμε να τη συνεχίσετε αυτή τη σχέση, μας αρέσετε μαζί πολύ. Ναι, είναι γλυκιά σχέση. Πολύ. Είναι με αγάπη πολύ, ναι. Πολύ, ναι, πολύ. Έτσι είναι. Και μ' άρεσε και πάρα πολύ η αντιμετώπιση του στο πρώτο σας ραντεβού, όταν διαπίστωσε την αναπηρία σου. Εκεί τον αγάπησε ακόμα πιο πολύ, τον ρόλο αυτού του παιδιού και το πώς έχει μεγαλώσει. Ναι, νομίζω ήταν ευκαιρία και για το Μανώλη να ανοίξει σαν χαρακτήρας και να δούμε όλες αυτές τις πλευρές. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ήταν εξαιρετική η στάση του ρόλου. Ναι, φαντάζομαι και σαν άνθρωπος ο ίδιος έτσι θα συμπεριφερόταν. Ευθαλία μας γλυκιά. Έτσι είναι, το φαντάζομαι. Φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Θα επαναλάβω ότι είσαι πολύ φίλοι μας. Το καταλάβαμε και οι πέντε αμέσως με τρεις κουβέντες που είπες. Καλή άνοιξη να ευχηθούμε, καλά γυρίσματα και όλα... Ναι, γιατί είναι άνοιξη πια και όλα να σου... Τι ωραία, ναι, είναι υπέροχα σήμερα, άμα βγείτε και εσείς δεν ξέρω τι ώρα τελειώνετε. Κατά τις 8 που θα βγούμε από εδώ θα είναι ένα γλυκό απόβραδο άνοιξης. Να έχεις καλά γυρίσματα και να έχεις ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σου πάντα. Και εσείς, ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Γεια σας, γεια. Δείτε τώρα τι ωραία που θα κολλήσουμε.